και της ενίσχυσης της δυναμικότητάς του, υποστήριξε από τη Λάρισα ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πουλάκης, ο οποίος εγκαινίασε 6 νέα έργα στο Πανεπιστημιακό και το Γενικό Νοσοκομείο, τα οποία αφορούν κτηριακές υποδομές και ιατρικό εξοπλισμό και συγκεκριμένα την κλινική επίγουσας ιατρικής, τα νέα μηχανήματα στη μονάδα τεχνητού νευρού, τον γραμμικό επιταχυντή στο τμήμα κτηνοθεραπείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και τον μαγνητικό τομογράφο, τον νέο εξοπλισμό σε χειρουργία και τη μονάδα αυξημένης φροντίδας στο Γενικό Νοσοκομείο. Ο κ. Πουλάκης αναφέρθηκε στις περισσότερες από 9.500 προσλήψεις όλων των κατηγοριών, αλλά και στα άλλα 9.000 άτομα που πρέπει να αναλάβουν, που πρόκειται να αναλάβουν σύντομα υπηρεσία. Συνεχίζουμε με στοχευμένες παρεμβάσεις μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Αποθεματικού του Υπουργείου, του ΕΣΠΑ και των δωρεών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, υποστήριξε ο Υπουργός. Ο κ. Πουλάκης τέλος είχε ένα μήνυμα για τους εργαζόμενους, τους οποίους ευχαρίστησε που κράτησαν το σύστημα όλα αυτά τα χρόνια και σημείωσε με νόημα πως το Υπουργείο θα ανταποκριθεί στην υποχρέωση απέναντί τους, επουλώνοντας και τις μισθολογικές πληγές που άνοιξαν τα προηγούμενα χρόνια. Να τον ακούσουμε. Εδώ και σε αυτή την επίσκεψη που κάνουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα επιβεβαιώνεται ότι σε όλη τη χώρα στο σύστημα υγείας περνάμε σε μια άλλη φάση. Από τη φάση της εξισορρόπησης ενός συστήματος το οποίο κατέρεε, περνάμε στη φάση πλέον της αναβάθμισης, της βελτίωσης των υποδομών και της ενίσχυσης της δυναμικότητας του δημόσιου συστήματος υγείας. Τα δύο χρόνια που πέρασαν καταφέραμε να ενισχύσουμε με περίπου 1,1 δις ευρώ πραγματικό χρήμα ετησίως το δημόσιο τομέα της υγείας και γενικά τις δημόσιες παροχές. Μέχρι στιγμής έχει προσληφθεί πάνω από 9.500 άτομα προσωπικό όλων των κατηγοριών και με διάφορες εργασιακές σχέσεις.